Ροστιμορεκόρ επιβλήθηκε στην αλυσίδα βιβλιοπωλείων Λύρα στην Ουγγαρία για πώληση βιβλίων με ομοφιλοφιλικό περιεχόμενο, επειδή ήταν τυλιγμένα μόνο με μία διαφανή μεμβράνη. Το πρόστιμο αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει επιβληθεί ποτέ πριν στην ιστορία του ουγγρικού εμπορίου βιβλίων. Το βιβλίο ήταν το κόμικ της Άλις Όσμαν «Heartstopper», η ιστορία αγάπης δύο αγοριών. Σύμφωνα με τον διευθυντή του δημιουργικού τμήματος της Λύρα, ο λεγόμενος νόμος περί προστασίας του παιδιού δεν είναι σαφής. Επομένως, οι Λιανοπολιτές δεν μπορούν να γνωρίζουν αν είναι νομοταγής ή όχι και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Μπορεί να υπάρξει εύλογο επιχείρημα για το τι βιβλία μπορούν να φτάσουν στα χέρια ενός παιδιού 3-4 ετών, αν υπάρχει κάποιο είδος σεξουαλικότητας ή όχι. Αλλά αυτή η απόφαση πρέπει να αφαιθεί στους γονείς, όπως κάποτε έλεγε το κράτος. Συγκριτικά, το κράτος θέλει να αποφασίσει μόνο του. Είναι εντελώς μη ρεαλιστικό για άτομα ηλικίας 16-17 ετών να αποφασίζει κάποιος άλλος τι πρέπει να διαβάζουν. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στην διάθεσή της κατά της απόφασης.